Το παιχνίδι έχει τελειώσει στο Βασιλικό. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Ηρακλή Ψαχνών, τον Θανάση τον Μεθενίτη. Μία νίκη σημαντική σε μια δύσκολη έδρα, κλείνοντας μία χρονιά αίτητος εδώ για το πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΕ. Ισχύει αυτό, Μανώλη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους όλο αυτό το διάστημα που είμαστε μαζί και δουλεύουμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το σημερινό, σε μια πολύ δύσκολη έδρα, με μια ομάδα η οποία ήταν παθιασμένη και πολύ δυναμική μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως καταφέραμε και βγάλαμε την ποιότητά μας, κυριαρχήσαμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Πλην μια εξαιρέσεω ενό δεκαλέπτου στο δεύτερο μηχρόνο, όπου εκεί χάσαμε λίγο τη συνοχή μας και το μυαλό μας, αλλά γρήγορα επανήλθαμε με την είσοδο του Γκαράνη. Ισορροπήσαμε και κυριαρχήσαμε ξανά. Θεωρώ ότι είναι ευλογία για έναν προπονητή να μπορεί να δουλεύει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και θέλω ξανά μέσα από τη συχνότητά σας να τους ευχαριστήσω για την προσπάθεια όλη αυτή και το σεβασμό που δείχνουν σε όλους στην ομάδα. Η χρονιά κλείνει ποδοσφαιρικά την ερχόμενη Κυριακή με ένα κλασικό για την Εύβοια, με την Αρτάκη. Πρώτος ημιτελικός κυπέλου Εύβοιας. Ο Ηρακλής έχει δείξει ότι μέχρι στιγμής μπορεί να κρατήσει και τα δύο καρπούζια στις μασχάλες του και να πορευτεί τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για το κύπελο. Δύο λόγια για το μεγάλο ημιτελικό. Εντάξει, για μας είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι σημαντικό. Φυσικά το απόλυτο φαβορί για μένα προσωπικά είναι η Αρτάκη, γιατί αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία. Θα πάμε μέσα εκεί να παίξουμε το ποδόσφαιρο το οποίο δουλεύουμε όλο αυτόν τον καιρό και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο καλό αποτέλεσμα γίνεται, για να δούμε στο δεύτερο επαναληπτικό τι θα μπορούμε να κάνουμε. Και μία ευχή για το φίλαθλο κοινό της Εύβοιας και για τους φιλάθλους του Ηρακλή Ψαχνών. Εγώ μόνο υγεία θα ευχηθώ. Τίποτα άλλο. Υγεία, όταν έχεις την υγεία σου, όλα τα υπόλοιπα μπορείς να τα φτιάξεις, μπορείς να τα τακτοποιήσεις δουλεύοντας και έχοντας υπομονή. Άρα λοιπόν θεωρώ το βασικότερο αγαθό είναι η υγεία και αυτή πρέπει να την προσέχουμε σαν κορυφαλμό. Να σε καλά, Θανάση, χρόνια πολλά και σε σένα και στην οικογένειά σου. Να σε καλά, μαμή, ευχαριστώ.